και θα υποδεχτώ ευθύς αμέσως τον κύριο Μανώλη Καφτάκη, ο οποίος είναι φοροτεχνικός. Κύριε Καφτάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Να δούμε λίγο, χρόνια πολλά, τις φορολογικές υποχρεώσεις από τη μία, αλλά και κάποια επιδόματα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, από την άλλη. Μία παρουσίαση που ενδιαφέρει τους περισσότερους, αν έχει όλους. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε να πούμε καταρχήν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές με κρατική εντολή, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την πανδημία, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων σε αναστολή για το μήνα Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα τεθούν σε αναστολή δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ και την οποία θα τη λάβουν κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους αυτό το διάστημα είναι το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο για όσους εργαζόμενους εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα από το Μάιο μέχρι και το Δεκέμβριο, υπόχρεος για την καταβολή του δώρου είναι ο ίδιος ο εργοδότης και ο οποίος όφιλε να έχει καταβάλει αυτό το δώρο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Για όσους εργαζόμενους τώρα είχαν τεθεί σε αναστολή για το διάστημα από το Μάιο μέχρι το Νοέμβριο, την αναλογία αυτού του δώρου Χριστουγέννου θα το καταβάλει το κράτος και όφιλε το κράτος, σε κάποιες περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό, να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Οι δε εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπουν σε αναστολή το μήνα Δεκέμβριο, το δώρο πάλι αυτό είναι αναλογία που θα καταβάλει το κράτος, αλλά θα καταβληθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2021. Καταλαβαίνετε, κύριε Παναγιώτοπουλο, εδώ πέρα από τις τρεις περιπτώσεις που σας έθεσα ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ πολύπλοκο πεδίο, τοπίο, ναι, όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων. Και είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. Τους περισσότερους εργαζομένους, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, που περιμένουν οι άνθρωποι να δουν τους λογαριασμούς τους πάνω κάτω, κύριε Καφτάκη, να αυξάνονται και τα ποσά. Να πούμε εδώ πέρα ότι δώρο Χριστουγέννων, το λεγόμενο δωρόσιμο, θα περιμένουν και οι οικοδόμοι εργατοτεχνίτες, οι οποίοι θα τους καταβληθεί αυτόματα από τον ΕΦΚΑ, αρκεί να έχουν δηλώσει στην αντίστοιχη εφαρμογή, στο αντίστοιχο site του ΕΦΚΑ, τον αριθμό IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού. Και αυτό, η καταβολή αυτή θα γίνει μέχρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή μέχρι αύριο. Θέλω να τονίσω και το εξής, ότι υπάρχει μια αποζημίωση, ύψος, έκτακτη αποζημίωση 400 ευρώ που λαμβάνουν οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Αυτό έχει δοθεί μια παράταση, έλεγε κανονικά η χθες η προθεσμία, έχει δοθεί μια παράταση μέχρι 28 Δεκεμβρίου, προκειμένου και οι μακροχρόνιοι άνεργοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε άμεσα να τους εκταμιευθεί αυτή η ενίσχυση των 400 ευρώ. Και άνεργοι βέβαια που είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν σε ελιές, χωρίς να σπάσουν την κάρτα ανεργία τους φέτος, νομίζω για πρώτη χρονιά, κύριε Καφτάκη, μια πολύ θετική εξέλιξη. Πολύ σωστά το λέτε, ότι θα μπορούσε κάποιος να δουλέψει για πολύ λίγο διάστημα χωρίς να χρειαστεί να διακόψει την κάρτα ανεργίας. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν αυτό το παραθυράκι, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, μια μεγάλη υποχρέωση που κανονικά έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τέλος του χρόνου είναι τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία έχουν λάβει μια παράταση δίμηνη, άρα η λήξη της προθεσμίας για την καταβολή εντολών κυκλοφορίας λήγει τις 26 Φεβρουαρίου του 2021. Εδώ να πούμε ότι όσοι επιθυμούν να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία προκειμένου να μην καταβάλουν τα αντίστοιχα τέλη, ως την ίδια ημερομηνία οφείλουν πλέον ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται οι πολίτες να απευθυνθούν πλέον στη ΔΟΗ, αλλά γίνεται μέσα από τα λογιστικά γραφεία, να δηλώσουν την ακινησία του οχήματός τους. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο πέρα από τα τέλη κυκλοφορίας. Οι προβληματισμοί, κύριε Καφτάκη, των φορολογουμένων που έρχονται σε εσάς, πού εστιάζονται? Οι περισσότεροι ρωτούν τι, είτε είναι κάποιος επαγγελματίας, είτε ιδιώτης. Σηκώνουν το τηλέφωνο και πρώτα τον Μανώλη τον Καφτάκη, τι τον ρωτούν? Κοιτάξτε, και οι δύο κατηγορίες που αναφέρατε, η βασική τους μέρημνα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουν, από μια μεριά, οι επιχειρηματίες να συνεχίσουν την λειτουργία των επιχειρήσεών τους, οι οποίες μπορεί να είναι πολλές από αυτές κλειστές, αλλά τα υποχρεώσεις τους συνεχίζονται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν λοιπόν. Τρέχουν τα ενίκια, μπορεί να είναι μειωμένα, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα έξοδο το οποίο η επιχείρηση πρέπει να το, να το καλύψει, όπως και πάρα πολλές φορολογικές υποχρεώσεις, ρυθμίσεις που είχαν. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι παρόλο τις παρατάσεις και τις αναστολές που έχουν δοθεί στις ρυθμίσεις και σε κάποιες οφειλές των επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρξει μια γενναία ρύθμιση το επόμενο διάστημα μέσα στο 2021, γιατί είναι φυσικά δυνατό οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να. Θα υπάρξει? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις, υπάρχουν δελτία, φήμες ότι θα γίνει αυτό το πράγμα.
Έχουμε μάθει όμως εμείς οι φοροτεχνικοί, αν δεν δούμε κάτι αποτυπωμένο σε διάταξη νόμου, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Το περίφημο Click Away λειτουργεί. Έχετε πελάτες, επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου. Τι λένε στο Μανώλη Καφτάκη? Κοιτάξτε, το Click Away λειτουργεί, δεν λειτουργεί όμως σαν Click Away. Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι προετοιμασμένες ούτε με ηλεκτρονικό εμπόριο, ούτε να δέχονται τηλεφωνικές παραγγελίες. Οπότε πιστεύω ότι και οι ίδιοι θα το έχετε δει. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, και όχι μόνο στο κέντρο, θα δείτε ότι πάρα πολλοί καταναλωτές είναι έξω από τα καταστήματα, δειγματίζονται προϊόντα και στην ουσία δεν είναι η ίδια η εφαρμογή του Click Away. Είναι ένα εμπόριο λίγο παράτυπο. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή που βιώνουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο μέτωπο και της φορολογίας. Έχει προηγηθεί μια δεκαετής οικονομική κρίση. Βιώνουμε μια επιδημιολογική κρίση. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά αυτές οι δύο εποχές? Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Όπως σωστά το είπατε, λίγο πριν την έξοδο μας από τα μνημόνια, όταν άρχισε πλέον η οικονομία να έχει κάποια σημάδια ανάπτυξης, δυστυχώς ήρθε η πανδημία, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στην αγορά, γιατί είναι μια κρίση ζήτησης. Οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά δεν έχουν τα εισοδήματα που είχαν προγραμματίσει να έχουν, οπότε περιορίζουν την κατανάλωσή τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους θα μπουν σε μια ύφεση. Ο νέος ηλικιακά επιχειρηματίας πώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τα παρατάει πιο δύσκολα ή πιο εύκολα? Και όταν λέω παρατάει, κατεβάζω ρολά στην επιχείρησή μου και πάω για άλλα. Οι νέοι επιχειρηματίες έχουν δείξει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις τεχνολογίες. Έχουν οργανωθεί τεχνολογικά περισσότερο από ότι κάποιους παλούς επιχειρηματίες. Γι' αυτό και θα δούμε ότι και μέσα στην πανδημία κάποιοι νέοι επιχειρηματίες μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Ας αναφέρουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο είναι μια σημαντική βοήθεια για τις επιχειρήσεις, όσες το έχουν οργανώσει σωστά. Προγράμματα πρέπει να τρέξουν για νέες επιχειρήσεις, για νέους επιχειρηματίες? Είμαστε καλά, όπως μου δίνει την ευκαιρία να το πω, είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος ΕΣΠΑ που έτρεξε η Περιφέρεια Κρήτης και οι οποίες αιτήσεις είχαν λήξει 30 στις 2 Νοεμβρίου. Μέχρι τέλος του χρόνου, από ό,τι βλέπω, μάλλον θα πάρει παράταση, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, διότι στην ουσία ενισχύει το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων έως 40.000 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν το 2021 να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Κύριε Βοριά, σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εσάς και στους τηλεθεατές. Με ενημέρωσαν από το κοντρόλ ότι είχε κίνηση στο δρόμο και αργήσατε να πάτε στο γραφείο. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Έτυχα εκεί πέρα. Υπάρχουν, ξέρετε, κάποιοι κλάδοι της οικονομίας όπως τα σούπερ μάρκετ. Βέβαια. Που, όπως αλλά κίνηση σε καιρό πανδημίας. Έπρεπε να υπάρχει κίνηση σε καιρό πανδημίας. Τι να πω τώρα. Τι να πείτε. Τι να πω. Ξεφόρτωνε η αλήθεια εκεί πέρα ένα φορτηγό και είχαμε μπλοκάρει, αλλά μια χαρά. Έχουμε και τον κύριο Καφτάκη. Μανώλης Καφτάκης, φοροτεχνικός μας, παρουσίασε στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εστιάσαμε και στο δώρο Χριστουγέννων. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τι έχει να πει πάνω σε αυτό? Φέτος κάπως μπερδεμένα τα πράγματα για τους περισσότερους. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια σύγχυση σε συνδυασμό ότι η Κρήτη μετά από 27 χρόνια είναι και πρώτη στην ανεργία. Πραγματικά ο κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και έρχονται να προσθεθούν ακόμη και προβλήματα, καθυστερήσεις και στις καταβολές των δώρων των Χριστουγέννων και στα επιδόματα Δίας και σε μια σειρά επιδομάτων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε να τους είχε καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 21/12. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε κολλησιεργίες όχι μόνο από τους εργοδότες αλλά και από την ίδια την πολιτεία. Για την ίδια την πολιτεία. Τη μια ανακοινώνει δόσεις, τη μια καταθέτει σε κάποιους, σε άλλους δεν καταθέτει και πραγματικά. Μάλιστα, κύριε Καφτάκη, είναι μπερδεμένο, όπως μας λέει και ο εκπρόσωπος εκεί των εργαζομένων. Είναι μπερδεμένο το κλίμα. Έχει δίκιο ο κ. Βοριάς. Ο κλάδος μας εξ αρχής, από την αρχή της πανδημίας, είχε αναφέρει ότι δυστυχώς γύρω από το κομμάτι των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού, της ενίσχυσης των εργαζομένων, αυτών που τίθεται σε αναστολή, του δώρου Πάσχα, αλλά και όλων των επιδομάτων, υπάρχει ένα πολύ δεδαλώδες τοπίο. Το οποίο εμείς οι συλλογιστές πολλές φορές προσπαθούμε να μπορέσουμε να ξετυλίξουμε και να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς το Υπουργείο Εργασίας δεν βρήκε μια λύση όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν λίγο πιο απλά και να μπορούν γρήγορα να καταβάλλονται. Κύριε Βοριά, με τα επιδόματα του ΟΑΕΔ για τους ανέργους και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν καθυστερήσεις και σε αυτό το μέτωπο? Δυστυχώς υπάρχουν όχι μόνο απλά καθυστερήσεις, αλλά μεγάλες κολλησιεργίες. Ακόμη και με την κατάθεση των δικαιολογητικών για να πάρουν οι άνθρωποι να κάνανε κάποιες αξιοπρεπείς γιορτές για να πάρουν το επίδομα ανεργίας, ο ΟΑΕΔ
βγαίνει και λέει ότι σε 40 μέρες θα εξεταστούν οι φάκελοι και δεν σας κρύβω ότι υπήρξε και μια επιστολή του σωματείου μας εδώ πέρα στη δύναμη του εργατικού κέντρου, το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων προς το Υπουργείο, που έχουμε τη μεγάλο όγκο ανέργων σε αυτό εδώ πέρα τον κλάδο. Μάλιστα. Και ο Υπουργείο απάντησε ότι μπορεί να εξεταστούν και σε 90 μέρες, παρακαλώ. Μάλιστα. Σε 90 μέρες. Τραγική κατάσταση, κύριε Βοριά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καφτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.